Τελευταίας εκτέλεση φάουλ. Όλα αυτά στο 19, το 0-0 παραμένει εδώ πέρα στο Ολυμπιακό Στάδιο. Δηλαδή τώρα τον Άρη να αγγίζει για μία ακόμη φορά το να προηγηθεί. Τι τον βάλαμε αυτόν τώρα μέσα ρε Πάρη για να τα βγάζει? Ο άλλος θα το είχε φάει τώρα αυτό. Ω, παραθυράκι πήγαινε. Με φοβερή ευκαιρία. Με ανάποδο χέρι. Και για δηλώσεις. Πω. Μεγάλη ευκαιρία για τον Άρη. Μεγαλύτερη από του Μαντσίνη. Αλλά έχει κάνει δύο φοβερές αποκρούσεις μέχρι στιγμής ο goalkeeper της ΑΕΚ. Γκολ για τον Άρη! Γκολ για τον Άρη στο 20 λεπτό της συνάντησης. Να λοιπόν μετά από αυτή την εκτέλεση corner, έπειτα από αυτό το φάουλ το οποίο είχε εκτελέσει νωρίτερα ο Ματίγια, ο Πάλμα θα βάλει το πόδι του έτσι όσο χρειάζεται για να γίνει ένα κουβάρι η δεκάδα του Άρη με απόντος του Κουέστα στο 20 λεπτό της συνάντησης. Έτσι λοιπόν, ΑΕΚ Άρης 0-1. Αφού κάναμε κουβέντα για το αν θα εκτελέσει το φάουλ ο Πάλμα ή ο Ματίγια, ένα φάουλ που το εκτέλεσε ποίημα ο Ματίγια και έχει αποκρούσει ο Τσιντότας, εκτέλεσε κόρνερ από τα δεξιά, βρίσκει ο Πάλμα την μπάλα, δεν μπορούν οι ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ. Έτσι λοιπόν, ΑΕΚ Άρης 0-1 από την εκτέλεση κόρνερ του Ιτούρμπη και φαγιά του Πάλμα μετά την εκτέλεση κόρνερ από τα δεξιά όπως ανέβηκε ο Άρης νωρίτερα. Τραγικό λάθος του Τσιντότα. Ο Τσιντότας ίσα ίσα βρίσκει την μπάλα, δεν μπορεί και ο Σιμάνσκι έχοντας μπει και ο ίδιος μέσα στην εστία. ΑΕΚ Άρης 0-1, άλλο παιχνίδι πλέον εδώ στο Ολυμπιακό Στάδιο. Κλείστηκε από δύο, η Τούρμπε χάνει την κατοχή, θα την κερδίσει από τον Βράνιες, θα βγάλει και σέντρα, κόρνερ για την ομάδα του Άρη από τα αριστερά στο 57. 57ο λεπτό εδώ στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. ΑΕΚ Άρης 1-1, εκτελεστεί στο κόρνο η Τούρμπε. Η Τούρμπε στην εκτέλεση του κόρνερ. Συστάσεις από τον Μάντεν που δεν επιτρέπει στον ποδοσφαιριστή του Άρη να το εκτελέσει ακόμη. Τώρα ο Ιτούρμπε, η εκτέλεση του κόρνερ, μπάλα θα περάσει από όλους. Παραμένει μες στην περιοχή. Καμαρά η μπάλα. Σύγχυση εκεί και παλιά γκολ. 1-2. Έξαλλη πανηγυρισμή από τον Χέρμαν Μπούργος στο 58ο λεπτό. 1-2 η μπάλα είναι μέσα στα δίκτυα της ΑΕΚ. Ο Μάντεν κρατάει τη φάση να δούμε αν το γκολ μετράει ή όχι και το κεφάλι του Σάσα. Κάτσε. Δεν υπάρχει offside. Δεν υπάρχει κανένα offside. Γιατί... έτσι, δύο παίκτες. Ένας ο τερματοφύλακας και ο άλλος τον καλύπτει. Μα και σε... πρόσεξε, τον καλύπτει ο παίκτης κανονικά. Ναι. Ο τερματοφύλακας αποκρούει. Και μετά είναι από αμυντικό. Εντάξει, δεν μπορεί να μην μετρήσει αυτό το γκολ, παιδιά. Δεν μπορεί να μην μετρήσει τώρα αυτό το γκολ. 0-1-1-1, χτες 1-2, χτες 1-2 και σήμερα θα μετρήσει τον γκολ, Χρυσανθέ. Μακάρι πάλι. Είπαμε τεζαβού. Δεν γίνεται να μετρήσει. Ζαβέλα, φύγει από εκεί. Ναι, Ζάχο μου, θα μετρήσει το γκολ. Θα μετρήσει. Γκολ για τον Άρη. 1-2. Στο 60 λεπτό πλέον έχουμε μπει. Ο Σάσα ξαναπάει προς τον πάγκο. Βέβαια, αφού είναι καθαρό ο αμυντική βασική, αλλά και το υπόλοιπο επιτελείο. Ο Άρης ξανά αφεντικό του ντέρμπι εδώ πέρα στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. ΑΕΚ Άρης 1-2 με τον γκολ του Σάσα.